Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι 5η, 5 του μήνα και πάμε να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας. Τα 31 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα, όπως ανέφερε σήμερα ο καθηγητής λοιμοξιολογίας ο κύριος Σωτήρης Τσιόδρας. Τα 21 από αυτά είναι συνταξιδιώτης του 67χρονου που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Το πρωί γι' αυτό το λόγο πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Ενώ το νοσοκομείο γεννηματέ επισκέφτηκε ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, δηλώνοντας ότι είναι βασικό να τηρούνται οι κανόνες ατομικής υγιεινής. Πάντως, οι περιοχές Ζάκυνθος, Ηλία, Αμαλιάδα και Αχαΐα θυμίζουν έρημες πόλεις, καθώς κλειστά είναι τα σχολεία, οι δημοτικές υπηρεσίες και τα αθλητικά κέντρα. 21 από τους ταξιδιώτες στο Ισραήλ που έχουν έως τώρα ελεγχθεί βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των κρουσμάτων στην Ελλάδα στα 31. Το πρωί πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τον Πρωθυπουργό να ζητά να συνεχιστεί η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των πολιτών, όπως γίνεται από την πρώτη στιγμή, και όλους τους συμμετέχοντες να επισημαίνουν, πέραν της αποφασιστικότητας της πολιτείας να λειτουργήσει προληπτικά, την ατομική ευθύνη των πολιτών να τηρούν τα μέτρα υγιεινής. Επιτάπητο στέθηκαν επίσης και το αν και ποιες περαιτέρω ενέργειες χρειάζονται προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση του ιού. Στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Γεννηματάς βρέθηκε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, το οποίο είναι ένα από τα νοσοκομεία όπου θα τοποθετηθούν isolation boxes, σημεία διαλογής υπόπτων κρουσμάτων του κορονοϊού. Ο κύριος Κικίλιας τόνισε για ακόμα μία φορά ότι είναι απαραίτητη η τήρηση των κανόνων υγιεινής από όλους. Συμπεριφορές ατομικής ευθύνης που δεν συνάδουν με τις οδηγίες των ειδικών, των επιστημόνων, επιδημιολόγων, λοιμοξιολόγων και τις αποφάσεις που έχει πάρει η ελληνική κυβέρνηση, μπορεί να αποβούν μοιραίες για συνανθρώπους μας που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Και θέλω ο καθένας και κάθε μία, με αφορμή αυτά που έγιναν από κάποιους στα καρναβάλια σε όλη τη χώρα και την σε γέννη συμπεριφορά τους, να το αναλογιστούν ξανά, όλοι ένας-ένας και μία-μία. Οφείλουμε να σεβαστούμε ότι υπάρχουν συνάνθρωποι μας, οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και τους οποίους πρέπει να φροντίσουμε. Άρα κανόνες υγιεινής για τα χέρια μας και την προσωπική μας υγιεινή. Για τους ανθρώπους αυτούς τους ευπαθείς ομάδες και τους ηλικιωμένους να μείνουν σπίτι τους. Να προσέξουν τον εαυτό τους, να αποφύγουν στενές επαφές με άλλους συμπολίτες μας ή μέλη της οικογένειας που μπορεί να είναι κρυωμένοι, να είναι άρρωστοι, να έχουν βήχα, να έχουν πυρετό. Τα νέα δεδομένα για τα κρούσματα στην Ελλάδα ανακοίνωσε ο λοιμοξιολόγος εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό, Σωτήρης Τσιόδρας. Τα κύρια μέτρα, το έχουμε πει πολλές φορές, πρέπει να το ξαναπώ. Νομίζω είναι το κύριο μέτρο με το οποίο θα αντιμετωπίσουμε αυτή την έξαρση της νόσου, η οποία έρχεται. Αφορούν τα μέτρα υγιεινής των χεριών, της κάλυψης του βήχα, της κάλυψης του φταρνίσματος, της απομόνωσής μας στο σπίτι όταν εμφανίζουμε συμπτώματα όπως ο πυρετός και ο βήχας, ώστε να μην μεταδοθεί περαιτέρω ο ιός στους συνανθρώπους μας. Και ιδιαίτερα σε αυτούς που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, οι οποίοι κινδυνεύουν περισσότερο, οι ηλικιωμένοι και άνθρωποι με τα χρόνια προβλήματα υγείας. Τις επόμενες εβδομάδες, σύμφωνα με τον κύριο Τσιόδρα, περιμένουμε αύξηση των κρουσμάτων στην πατρίδα μας και σε ολόκληρο τον κόσμο. Τις επόμενες εβδομάδες αναμένουμε σημαντική αύξηση του αριθμού των περιπτώσεων της νόσου στην πατρίδα μας, όπως και σε όλο τον κόσμο. Τα καθυπερβολήν μέτρα που ελήφθησαν στις περιοχές της Ηλίας, η οποία είχε τις περισσότερες πόλεις από τις οποίες επέστρεφαν, οι εκδρομείς, Αχαΐας και Ζακύνθου, με μονωμένες περιπτώσεις, έχουν στόχο να καθυστερήσουν τη γρήγορη διασπορά της νόσου στις τοπικές κοινότητες. Σχετικά με τους κατοίκους αυτών των περιοχών, πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα τα προαναφερθέντα προληπτικά μας μέτρα της υγιεινής και να τους πούμε ξεκάθαρα και με διαφάνεια ότι πρόκειται για μια νόσο η οποία είναι ήπια στη συντριπτική της πλειοψηφία. Δεν χρειάζεται κανένας πανικός. Ιατρική βοήθεια στις περιπτώσεις αυτές αναζητούν οι άνθρωποι που έχουν τα σοβαρά συμπτώματα της νόσου, όχι όλοι. Ήδη σε συνεννόηση με την Πανεπιστημιακή Ομάδα του Νοσοκομείου Πατρών, άνθρωποι οι οποίοι θα έχουν ήπια συμπτώματα από αυτή την ομάδα των εκδρομέων και θα είναι θετικοί στον ιό, με τις κατάλληλες οδηγίες από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, θα παραμένουν σε παρακολούθηση στο σπίτι, σε συνεννόηση με τον γιατρό τους, όπως θα γίνεται και στη συνέχεια.
Επιπλέον, έκτακτα προληπτικά μέτρα ελήφθησαν στους νομούς Αχαΐας, Ηλίας και Ζακύνθου. Τα μέτρα περιλαμβάνουν αναστολή της λειτουργίας όλων των δημοσίων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όλων των βαθμίδων, καθώς και την αναστολή πάσης φύσεως μαζικών συναθρήσεως για την περίοδο 5 έως 6 Μαρτίου. Λοιπόν, πάμε να δούμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις, καθώς υπάρχουν ύποπτα κρούσματα στην Ελλάδα, πέρα από τα επιβεβαιωμένα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη Σωσό Χονδρογιάννη. Σωσό, καλησπέρα. Ποια είναι τα νεότερα? Καλησπέρα, Αλεξάνδρα, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι σοβαρά είναι τα 3 από τα 21 νέα θετικά περιστατικά που εντοπίστηκαν, μάλιστα στην ομάδα που έχει ταξιδέψει στους Αγίους Τόπους και νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ουρίου. Να πούμε ότι ο ένας ασθενής, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, παραμένει σε βαριά κατάσταση, ενώ άλλοι δύο παρουσιάζουν πιο έντονα συμπτώματα. Τώρα, στην αναστολή λειτουργίας του Παντίου Πανεπιστημίου προχώρησαν οι Βρετανικές αρχές του Ιδρύματος, σε συνεννόηση βεβαίως με το Υπουργείο Υγείας, καθώς σήμερα, Πέμπτη, διαπιστώθηκε ότι ο άνθρωπος που βρισκόταν στο χώρο εμφάνισε συμπτώματα παρόμοια με του κορονοϊού. Mm-hmm. Μάλιστα, θα παραμείνει κλειστό το Πάντιο Πανεπιστήμιο για 2 ημέρες, αύριο Παρασκευή 6 Μαρτίου και το Σάββατο 7 Μαρτίου. Τώρα, είχαμε νωρίτερα και τη διακοπή. Άρα, κλειστό το Πάντιο για 2 μέρες προληπτικά. Νωρίτερα, σήμερα είχαμε και τη διακοπή της λειτουργίας του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος στο Ρέθυμνο. Για σήμερα και αύριο Παρασκευή αποφασίστηκε, έτσι ανακοίνωσε το Πανεπιστήμιο της Κρήτης, κατόπιν οδηγιών βεβαίως που έλαβαν οι αρμόδιοι από τον ΕΟΔΗ. Γιατί και εκεί εντοπίστηκε ύποπτο κρούσμα κορονοϊού. Ακριβώς, Αλεξάνδρα. Ωραία. Και μάλιστα θα εκδοθεί και νεότερη ανακοίνωση από την Κυριακή 8 Μαρτίου, προκειμένου να αποφασιστεί αν η αναστολή των μαθημάτων θα πάρει παράταση ή όχι, Αλεξάνδρα. Μάλιστα, ευχαριστούμε, Σωσό Χονδρογιάννη, και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι οι νεκροί από την εποχική γρίπη στη χώρα μας είναι 83, 6 μόνο την τελευταία εβδομάδα. Το λέμε αυτό για να μπορέσουμε να συγκρίνουμε τα μεγέθη. Λοιπόν, παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση ο 67χρονος που βρίσκεται στο νοσοκομείο της Πάτρας από κορονοϊό. Η καθυστέρηση της διάγνωσης, όπως όλα δείχνουν, οφείλεται στο γεγονός ότι ο ΕΟΔΗ δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία στη χώρα που ταξίδεψε, καθώς το Ισραήλ καταγράφεται στις λίστες των χωρών με λιγοστά κρούσματα κορονοϊού. Σε κρίσιμη κατάσταση και διασωληνωμένος νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας ο 66χρονος που το μεσημέρι της Τετάρτης αποτέλεσε το ένατο κρούσμα κορονοϊού στην Ελλάδα. Η πνευμονολόγος που επιλήφθηκε αρχικά του περιστατικού με τον 66χρονο από την Αμαλιάδα δήλωσε ότι από την περασμένη Κυριακή στις 7 το απόγευμα ενημερώθηκαν από την ίδια οι αρμόδιοι του ΕΟΔΗ, καθώς ο 66χρονος εμφάνιζε όλα εκείνα τα συμπτώματα της νόσου από τον κορονοϊό, αλλά ο ΕΟΔΗ εκτίμησε ότι δεν έπρεπε να ενεργοποιηθεί το ειδικό πρωτόκολλο ασφαλείας και ελέγχου, καθώς, όπως είπε στην πνευμονολόγο, το συγκεκριμένο άτομο δεν είχε ταξιδέψει στην Ιταλία, αλλά στο Ισραήλ και την Αίγυπτο. Όπως έγινε γνωστό, ο συνταξιούχος εκπαιδευτικός, που είναι και περιφερειακός σύμβουλος Δυτικής Ελλάδας, είχε ταξιδέψει σε θρησκευτική εκδρομή στο Ισραήλ από τις 19 έως 27 Φεβρουαρίου μαζί με 52 ακόμη άτομα. Μάλιστα, πριν από μερικές ώρες διαπιστώθηκε ότι η σύζυγός του αλλά και 21 ακόμα συνταξιδιώτες του έχουν προσληφθεί από τον κορονοϊό. Ο 66χρονος πήγε ο ίδιος στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας με συμπτώματα δύσπνοιας, αλλά τελικά μεταφέρθηκε και εισήχθη στην παθολογική κλινική του νοσοκομείου του Ρίου, ενώ δεν του έγιναν εξ αρχής εξετάσεις για τον ιό. Στο θάλαμο δεν ήταν μόνος. Βρισκόταν επί 24 ώρες μαζί με άλλον ασθενή. Το νοσηλευτικό προσωπικό δεν έλαβε τα κατάλληλα μέτρα προφύλαξης που προβλέπονται σύμφωνα με το ιατρικό πρωτόκολλο και ήδη έχουν τεθεί σε κατοίκον απομόνωση 15 εργαζόμενοι, ενώ 5 εργαζόμενοι από το νοσοκομείο Αμαλιάδας έχουν τεθεί σε κατοίκον περιορισμό. Στο άλλο μεγάλο θέμα, στα άκρα οδηγείται η κατάσταση στον Εύρο. Σήμερα η Τουρκία ανακοίνωσε την αποστολή 1000 αστυνομικών ειδικών δυνάμεων στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Εν τω μεταξύ, η ελληνική κυβέρνηση ενημέρωσε ότι προχώρησε στην αποτροπή εισόδου στην χώρα περίπου 7.000 μεταναστών. Την ίδια ώρα, με δηλώσεις του Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ανέφερε την αποσυμφόρηση των νησιών με τη μεταφορά 2.000 προσφύγων στην ενδοχώρα. Στα άκρα τραβάει το σκηνή η Τουρκία, με τον Υπουργό Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού να δηλώνει σήμερα ότι η χώρα του στέλνει 1000 άνδρες των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας στον Εύρο για να προστατεύσει τους μετανάστες. Ο Τούρκος Υπουργός, ο οποίος πέταξε με ελικόπτερο πάνω από τα σύνορα παρακολουθώντας το πλήθος που έχει μαζευτεί, υποστήριξε πως η Άγκυρα προχωρά σε αυτή την κίνηση για να αποτραπούν οι επαναπροωθήσεις από την ελληνική πλευρά. Στέλνουμε 1000 αστυνομικούς ειδικών δυνάμεων στα σύνορα για να εμποδίσουν τις απάνθρωπες ενέργειες των Ελλήνων στον Εύρο. Έριξαν πάνω στους ανθρώπους χημικά του 1978.
Η ελληνική πλευρά το έκανε αυτό. Καταγγέλλω τη Frontex. Δυστυχώς, η Frontex λειτουργεί ως δύναμη καταστολής. Τραυμάτισαν 164 ανθρώπους, τόνισε μεταξύ άλλων ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, περίπου 7.000 παράνομες είσοδοι απετράπησαν στην περιοχή του Εύρου μέσα σε ένα 24ωρο, ενώ ταυτόχρονα έγιναν 24 συλλήψεις. Την ίδια στιγμή, μηδενικές είναι οι μεταναστευτικές ροές το τελευταίο 24ωρο προς τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Συνολικά, για το πενθήμερο από το πρωί του Σαββάτου έως το πρωί της Πέμπτης, έχει αποτραπεί η παράνομη είσοδος στη χώρα σε 34.778 περιπτώσεις, ενώ έχουν συλληφθεί 244 άτομα. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, με δηλώσεις του στο ραδιόφωνο του πρώτου θέματος, αποκάλυψε ότι φεύγουν άμεσα από τις δομές των νησιών του Βορείου Αιγαίου περίπου 2.000 μετανάστες, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να δημιουργηθούν κλειστές δομές σε μικρά νησιά και νησίδες. Σήμερα ψηφίζουμε τροπολογία στη Βουλή με την οποία υποχρεούνται να φύγουν πλέον όσοι έχουν ήδη πάρει άσυλο. Αυτό αφορά περίπου 10.000 ανθρώπους, οι περισσότεροι σε δομές της ενδοχώρας, ναι, που εξακολουθούν να παραμένουν σε δομές, ενώ πλέον δεν είναι δικαιούχοι, έχουν πάρει άσυλο. Αυτό θα μας βοηθήσει να απελευθερώσουμε ακόμα 1.000 θέσεις από τα νησιά. Επίσης θα ανακοινώσουμε σήμερα και θα φύγουν από τα νησιά όσοι έχουν φτάσει στη χώρα μας πριν την 1η-1η του 2019, δηλαδή όσοι βρίσκονται στη χώρα μας πέρα από 14 μήνες. Αυτό θα το κάνουμε για ανθρωπιστικούς λόγους. Αυτή είναι επίσης 1.000 άτομα περίπου. Το σενάριο να δημιουργηθούν αυτές οι ελεγχόμενες κλειστές δομές σε ξερονήσια, όπως παρουσιάζεται από μερίδα του αντιπολιτευόμενου τύπου σήμερα, ισχύει? Κοιτάξτε, κοιτάμε κάθε δυνατότητα η οποία είναι τεχνικά εφικτή και δεν δημιουργεί θέματα ασφαλείας. Δεν θέλω ούτε να επιβεβαιώσω ούτε να διαψεύσω οποιαδήποτε εναλλακτική. Κοιτάμε ενεργά να βρούμε λύσεις ώστε να αντιμετωπίσουμε τη μεταναστευτική κρίση χωρίς να επηρεάσουμε τις τοπικές κοινωνίες. Και ξερονήσια, κύριε Μεταράκη, ξερονήσια, τους πάμε σε ξερονήσια. Επιτρέπεται από το διεθνές δίκαιο, επιτρέπεται από τα ευρωπαϊκά δικαιώματα. Το ξερονήσια όπως το περιγράφετε ακούγεται από τη φύση του ακραίου. Υπάρχουν όμως περιοχές οι οποίες είναι βατές, είναι προσβάσιμες, είναι κατάλληλες, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Κοιτάμε λοιπόν διάφορες εναλλακτικές λύσεις. Στις προκλήσεις των Τούρκων πάντως ήρθαν να προσθεθούν και οι υπερπτήσεις που πραγματοποίησε σήμερα το πρωί ζεύγος τουρκικών F-16 πάνω από τις Ινούσες, την Παναγιά και τη Χίο, με τα ελληνικά μαχητικά να τα αναχαιτίζουν. Λοιπόν, θα μιλήσουμε αργότερα με τον ανταποκριτή μας εκεί, τον Θανάση τον Τζολάκη. Όμως, να δούμε τι δήλωσε στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ζάγκμπερ της Κροατίας, ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νικόλας Παναγιωτόπουλος, που ενημέρωσε τους ομολόγους του για την κατάσταση που έχει προκύψει στον Εύρο με την υποκίνηση της Τουρκίας. Η Τουρκία χρησιμοποιεί την ανθρώπινη απόγνωση ως μέσο προώθησης της γεωπολιτικής της ατζέντας, δρώντας ως ένας επίσημος κρατικός πλέον διακινητής μεταναστών, παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο και την κοινή δήλωση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με την οποία οφείλει να συγκρατεί πρόσφυγες στο έδαφος της και να εμποδίζει την παράνομη είσοδό τους σε ελληνικά εδάφη. Διεξάγει μια καλά μελετημένη εκστρατεία παραπληροφόρησης, η οποία, όπως είναι γνωστό, αποτελεί βασική συνιστόσα των υβριδικών απειλών. Τελικά, υλοποίησε την αρχική της απειλή ότι θα ανοίξει τις οδούς προς την Ευρώπη, στέλνοντας μεθοδευμένα χιλιάδες ανθρώπους προς τα εδάφη μας. Λοιπόν, αλλάξουμε θέμα, να πάμε στην υπόθεση Νοβάρτης. Έχουμε εξελίξει εκεί. Σήμερα ήταν η σειρά του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Παπά, να καταθέσει. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Μάκη Θεοδόση. Μάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Αλεξάνδρα, από τη Βουλή. Μια πολύ... ξεκίνα από την απόφαση, την ομόφωνη απόφαση... Μπορείτε να μου κλείσετε λίγο το ακουστικό σας, παρακαλώ. Από την ομόφωνη απόφαση της Προανακριτικής Επιτροπής αναφορικά με τη διεύρυνση του κατηγορητηρίου με το... και που αφορά τον Παπαγγελόπουλο. Ακριβώς, η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα ότι είναι αναρμόδια να επεκτείνει το κατηγορητήριο του Πρωθυπουργού κ. Παπαγγελόπουλου, με αποτέλεσμα να πετάει τον μπαλάκι στην Ολομέλεια, η οποία Ολομέλεια θα έχει δύο επιλογές, ή να δώσει άδεια ώστε να επεκταθεί το αντικείμενο της σημερινής επιτροπής, ή να δημιουργήσει νέα προανακριτική επιτροπή διευρυμένου ενδιαφέροντος. Καταλαβαίνεις λοιπόν, Αλεξάνδρα, ότι αυτό είναι πάρα πολύ βασικό, γιατί αλλάζουν και όλα τα χρονικά περιθώρια.
που έχουμε βάλει ως πότε θα τελειώσει αυτή η επιτροπή και τι αποτέλεσμα θα έχει. Μάλιστα, από ό,τι μας πληροφόρησαν μέλη της Επιτροπής, η απόφαση ήταν ομόφωνη για το λόγο ότι δεν μπορούσε η Επιτροπή αυτή, αν δεις την προκήρυξη και την ψήφιση από τη Βουλή, ήταν για συγκεκριμένο μόνο λόγο. Μόνο για τη διερεύνηση συγκεκριμένων αδικημάτων του Πρωθυπουργού. Μέχρι οπότε να προχωρήσω σε αυτό το στάδιο, η συγκεκριμένη, η παρούσα προανακριτική, θα ολοκληρώσει τη δουλειά της και να καταλήξει ένα αποτέλεσμα? Όχι, θα συνεχιστεί κανονικά η Επιτροπή για να ελέγξει τη σκευωρία και τις τυχόν ευθύνες του κ. Παπαγγελόπουλου. Βεβαίως συνεχίζεται η Επιτροπή. Να σου τονίσω εδώ ότι σήμερα, όπως γνωρίζεις, ήταν ο κ. Νίκος Παπάς στην Επιτροπή. Δεν ολοκληρώθηκε η κατάθεσή του. Πήγε για την Τρίτη, θα συνεχιστεί την Τρίτη και μάλιστα θα αποφασιστεί την Τρίτη και το πρόγραμμα των επόμενων μαρτύρων, πώς θα παρουσιαστούν. Όπως γνωρίζεις, ακολουθεί ο κ. Τζανακόπουλος. Η κυρία Τουλουπάκη πήρε μια προθεσμία και μάλλον την κέρδισε ώστε να πάει στο τέλος της Επιτροπής και όχι μέσα στη βδομάδα. Δηλαδή κέρδισε η μαρτυρία της, η κατάθεσή της, να έρθει αφού ακούσει όλους τους μάρτυρες και τι ακριβώς κατηγορείται και πώς θα αμυνθεί για αυτά που την κατηγορούν. Μάλιστα. Λοιπόν, Μάκη Θεοδόση, πριν από λίγο είχαμε μια ανακοίνωση του συνηγόρου του κυρίου Παπαγγελόπουλου, του κυρίου Τσοβόλα, που είναι δικηγόρος του, που θεωρεί παράνομη και άκυρη την διεύρυνση του κυρίου Παπαγγελόπουλου. Επίσης, κατέθεσε υπόμνη μας την προανακριτική ο κύριος Φιλιππάκης, ο εκδότης. Βεβαίως. Ο κύριος Φιλιππάκης κατέθεσε ένα, όχι απλώς υπόμνημα, ένα χρονοδιάγραμμα όλων των επαφών, των συναντήσεων και του θέματος που είχε γίνει, αν θυμάσαι καλά, με τον κύριο Μιονή στο Μέγαρο Μαξίμου και το 2013 και το 2016 και διευκρίνησε ότι η διαφορά που υπήρχε είχε λυθεί το 2013 με ας το πούμε προσέγγιση του τότε Πρωθυπουργού, του κυρίου Σαμαρά, και συνεχίστηκε το 2016 από τις μαρτυρίες του κύριου Παπά. Σήμερα βγαίνει αυτό το συμπέρασμα, ότι το 2016 ξαναέγινε με προτροπή της Ισραηλινής κυβέρνησης νέα προσπάθεια ώστε να γίνει η επαφή στα δικαστικά έξοδα, τα οποία είχαν σπάσει 50-50, αν θυμάσαι καλά. Είχε γίνει μια διαφορά εκεί, δεν τα βρίσκαν, να το πω απλά, λαϊκά. Οπότε προσπάθησε η ελληνική κυβέρνηση να μπει στη μέση για να λυθεί το ζήτημα. Βέβαια, ο κύριος Παπάς σε ενημέρωση που μας έκανε στους κοινοβουλευτικούς μετά την εξέτασή του, μας ξεκαθάρισε ότι περιμένει από τον κύριο Σαμαρά να διαβεβαιώσει, να επιβεβαιώσει τα λεγόμενά του. Αλλιώς θα κρύβεται κάποιο άλλος λόγος για τον τρόπο και τον λόγω των συναντήσεων που είχαν γίνει την εποχή εκείνη. Μάκη, βάλε μια άνω τελεία, να ακούσουμε τη δήλωση ο κύριος Παπάς και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Πάμε να δούμε τον κύριο Νίκο. Σε αυτή την προανακριτική, η παινία επιχειρημάτων της πλειοψηφίας κατεργάζεται ανοησίες για να σώσει οποιαδήποτε εναπομείνασα υποψία αξιοπιστίας. Αυτή η Επιτροπή πρέπει να καλέσει και τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Φιλιππάκη και τον κύριο Παπασταύρου και τους δικηγόρους των δύο πλευρών και τη Γιάννα Παπαδάκου, την δημοσιογράφο, ούτως ώστε να πέσει άπλετο φως. Μάλιστα. Ακούσαμε, Μάκη, τι είπε ο κύριος Παπάς και πάμε τώρα και στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, σήμερα από το μεσημέρι, να τονίσω εδώ τη διακοπή της κατάθεσης του κύριου Παπά είχε προσφωνηθεί να γίνει κατά τις 4 η ώρα, γιατί ακολουθούσε η σύγκληση της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου ταυτόχρονα. Στη συνέδρια της Γερουσίας της Βουλής έγινε αυτή η συνάντηση και όπως βλέπουμε συνεχίζεται ακόμα η σύγκληση αυτή. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Όχι, όχι. Συνεχίζεται ακόμα. Ο κύριος Αλέξης Τσίπρας ξεκίνησε την ομιλία του εκφράζοντας την άποψη ότι ο κύριος Μητσοτάκης παρέλαβε μία κατάσταση στο προσφυγικό ελεγχόμενη και την έχει φτάσει σε μια ανεξέλεγκτη κατάσταση και εικόνα σήμερα. Τον κατηγόρησε λοιπόν ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης με αρκετά στοιχεία. Ενδεικτικά αναφέρω ότι τόσο στις
εγκαταστάσεις όσο και στην αποσυμφόρηση των νησιών, ο κύριος Τσίπρας ισχυρίζεται ότι χιλιάδες κόσμος κατάφερε να φύγει από τα νησιά και από την Ελλάδα προς τη Γερμανία με πίεση τη δική του και της κυβέρνησής του, και χαρακτήρισε τον κύριο Μητσοτάκη ως τον αγαπημένο πρωθυπουργό της Ευρώπης, γιατί τους ικανοποιεί σε όλα τα μήκη και πλάτη της αρεσκίας τους. Δηλαδή δεν διώχνει τους πρόσφυγες, τους κρατάει στη χώρα μας και δεν τους πηγαίνει εκεί που πρέπει, στην κεντρική Ευρώπη και Βόρεια Ευρώπη, όπως χαρακτηριστικά θέλουν. Αυτή είναι η επιθυμία τους. Πάντως, μια και αναφέρεσαι σε αυτό το ζήτημα, σε μείζον θέμα έχει εξελιχθεί ο τρόπος που λειτουργούν κάποιοι πολίτες στον Εύρο, αλλά και στη Λέσβο, αυθαίρετα, που παίρνουν τα όπλα και κυνηγάνε τους πρόσφυγες και ουσιαστικά αναδεικνύεται μια δράση ακραίων ομάδων. Πριν από λίγο είχαμε μια ανακοίνωση από τον πρώην βουλευτή του νομού Λέσβου της Νέας Δημοκρατίας προς την κυβέρνηση ότι πρέπει να βάλετε τέλος στα τάγματα εφόδου στη Λέσβο, πρέπει να υπάρχει παρουσία του κράτους που να εξασφαλίζει ένομη τάξη. Καλή, πάρα πολύ καλή η φύλαξη των νησιών στη θάλασσα, αλλά δεν τιμά κανένα αυτό που συμβαίνει με τα τάγματα εφόδου και έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί αντίστοιχες καταγγελίες έχουμε δει τον τελευταίο καιρό και στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Μάλιστα, Μάκη, να σου προσθέσω και αν θες να μου πεις οτιδήποτε, διαβάζουμε σε εφημερίδα της Θεσσαλίας ότι δημιουργείται σύλλογος κυνηγών λαθρομεταναστών στο Βόλο, με ό,τι αυτό σημαίνει. Αυτό ακριβώς επισημαίνει ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του σήμερα, ότι αυτό το μπάχαλο που έχει δημιουργηθεί είναι άκρος έργο της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη και προειδοποιεί ότι η εθνική κρίση η οποία βιώνει η χώρα να μην εξελιχθεί σε εθνική τραγωδία, Αλεξάνδρα. Μάλιστα, να τονίσω δύο δευτερόλεπτα κάτι και δύο θετικές προτάσεις του κυρίου Τσίπρα. Δεν έκανε μόνο κριτική, δεν άσκησε μόνο κριτική. Είπε ότι θα βάλει πλάτη αρκεί να υπάρχει ένα εθνικό και σοβαρό σχέδιο για την αντιμετώπιση. Ζήτησε σύγκληση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών. Μάλιστα. Και επίσης σύγκληση του έκταξη σύνοδου κορυφής από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Αλεξάνδρα. Μάκη Θεοδόση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε να δούμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην συνεδρίαση κοινοβουλευτικής ομάδας. Η προσφυγική κρίση έχει μετεξελιχθεί εμφανώς και σε γεωπολιτική, καθώς κλιμακώνεται και ενορχιστρώνεται εμφανώς πλέον από τους γείτονές μας που την αξιοποιούν ως μέσο πίεσης για τις γεωστρατηγικές τους επιδιώξεις. Μια αλυσίδα επιθετικών ενεργειών στην περιοχή φανερώνουν άλλωστε αυτές τις επιδιώξεις που καταπατούν βάναυσα το διεθνές δίκαιο. Αποκορύφωμα αυτής της επιθετικής τουρκικής στρατηγικής αποτελεί η μονομερής παραβίαση της Ευρωτουρκικής Συμφωνίας για τους πρόσφυγες και η παρακίνηση μεγάλων ομάδων πληθυσμού να περάσουν μαζικά τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Πρόκειται για μια κοινική, μπορώ να πω και ανήθικη, εκμετάλλευση της ανθρώπινης απελπισίας για ανήθικους σκοπούς. Και απέναντι σε έναν κοινικό και επιθετικό Ερντογάν που παίζει ταυτόχρονα σε πολλά ταμπλό, στη Συρία, στη Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στην Κύπρο, στη Λιβύη, έχουμε μία Ευρώπη αδύναμη και δειλή. Κανείς δεν βλέπει. Λοιπόν, ακούσαμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Θα επιστρέψουμε όμως στον Εύρο. Εκεί θα συναντήσουμε το Θανάση Τσολάκη από το reportal.gr. Θανάση, καλησπέρα. Καλησπέρα, Αλεξάνδρα. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Λοιπόν, τα πράγματα μέχρι στιγμής κυλούν ήρεμα. Αλλά αυτό που αναφέραμε, Θανάση, και λίγο πριν με έναν άλλο συνάδελφο, αναφορικά με τα όσα είπε ο κύριος Τσίπρας στην κοινοβουλευτική ομάδα, είναι η δράση ακραίων ομάδων που ενεργούν αυθαίρετα. Δεν ξέρω αν έχεις παρακολουθήσει, τις τελευταίες μέρες έχει γίνει viral μια ανάρτηση του εκδότη και δημοσιογράφου της περιοχής, του κύριου Γιάννη Λασκαράκη.
Μπράβο, που μιλάει για απίστευτα πράγματα που συμβαίνουν αυτή την ώρα στον Εύρο και για ένα εθνικιστικό και μυσαλόδοξο τσουνάμι που σαρώνει την περιοχή. Κοίταξε, Αλεξάνδρα, εγώ θα προτιμήσω να μην πάρω θέση επί των όσων έγραψε ο κ. Λασκαράκης. Θα παραπέμψω στην εγκριτότητά του ως δημοσιογράφου και επομένως στην ικανότητά του να αποδείξει αυτά τα οποία ισχυρίζεται. Αυτό που θέλω εγώ να πω είναι ότι συμβαίνει μια κατάσταση, μάλλον πάει να διαμορφωθεί μια κατάσταση και ταυτοχρόνως όμως πάει να διαμορφωθεί και το αντίπαλο δέος της. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Στο Δέλτα του Εύρου, επειδή είναι μια συγκεκριμένη περιοχή με πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, γεωμορφολογικά, είναι ένα σύμπλεγμα. Το Δέλτα του Εύρου είναι ένα από τα μεγαλύτερα δέλτα ποταμών ανά την Ευρώπη. Είναι δεδαλώδες, έχει συγκεκριμένη μορφολογία και αναγκαστικά για να το γνωρίζει κάποιος και να μπορεί να δράσει μέσα σε αυτό, πρέπει να δραστηριοποιείται εκεί. Γι' αυτό καταρχήν ζητήθηκε συνδρομή ανθρώπων οι οποίοι ζουν και δραστηριοποιούνται εκεί. Και οι οποίοι όμως αυτοί οι άνθρωποι, ναι μεν είναι ιδιώτες, αλλά ταυτοχρόνως είναι σε συνεννόηση με τις αρχές, παίρνοντας συγκεκριμένες οδηγίες και ενεργώντας κατόπιν αυστηρής συνεννόησης με τις αρχές, δηλαδή δίνουν τη συνδρομή τους όπου ζητείτε. Μπορεί κάποιοι από αυτούς να κάνουν τους οδηγούς, ας πούμε, γιατί λόγω της... Αυτό βέβαια είναι τελείως διαφορετικό που μας περιγράφει αυτή τη στιγμή. Θα το συνδέσω με αυτό. Για να εξηγήσω όμως τι συμβαίνει, δηλαδή μπορεί να είναι κάποιοι άνθρωποι που ενδεχομένως κάνουν τους οδηγούς. Να είναι άνθρωποι οι οποίοι διαθέτουν τα αγροτικά τους πιχανήματα για να φωτιστούν συγκεκριμένα σημεία που ενδεχομένως να γίνεται μια έρευνα. Με πρόφαση τώρα όμως όλο αυτό, υπάρχουν δυστυχώς και άνθρωποι οι οποίοι εκφράζουν τα εθνικιστικά τους. Πιστεύω να το πω. Εισχωρούν τρόπον τεινά. Ακριβώς. Γι' αυτό και η οργανωμένη συμμετοχή των εθελοντών γίνεται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αλλά το υπόλοιπο, δεν ξέρω, είναι όντως μια κατάσταση η οποία προβληματίζει. Εντάξει, θέλει έλεγχο. Θέλει έλεγχο και θέλει και λίγο προσοχή και λίγο στόπ σε αυτές τις ομάδες. Γιατί δεν αργεί να έρθει κάποια στιγμή και να γίνει ενδεχομένως ένα ατύχημα, ένα δυστύχημα. Ακριβώς. Αυτό είναι τώρα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και αυτό, ξέρεις, Αλεξάνδρα, πρέπει να πούμε ότι αφορά και τις δύο πλευρές. Δηλαδή, και αυτοί οι άνθρωποι που θέτουν αυτούς στη διάσταση της πατρίδος, ψευδεπίγραφα πάντοτε, λέω έτσι, θέτουν αυτούς σε κίνδυνο, δημιουργούν προβλήματα ακόμη και στις ίδιες τις αρχές. Γιατί σε ένα ενδεχόμενο επεισόδιο, σε ένα ενδεχόμενο κίνδυνο, θα χρειαστεί να αποσυντονίσουν το έργο που γίνεται για την φύλαξη των συνόρων. Γιατί αν κάποιος πάθει κάτι, χτυπήσει, θα πρέπει να κινηθεί μια δύναμη, να απεγκλωβιστεί, να μεταφερθεί, θα αποσυντονιστεί. Μα και υπεύθυνοι είναι οι αρμόδιες αρχές. Και αν θέλουν να συνδράμουν κάποιοι εθελοντικά με κάποιο τρόπο, θα πρέπει να καταλάβουν ότι οι οδηγίες θα δίνουν οι αστυνομικές αρχές, η ελληνική αστυνομία, το στρατός, δεν ξέρω ποιοι ακριβώς. Ακριβώς. Δυστυχώς όμως της κατάστασης. Υπάρχουν, κοίταξε, εδώ υπάρχει ένα επιχειρησιακό μοντέλο που έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Είναι ομάδες που αποτελούνται από αστυνομία και στρατό σε συνεργασία και συνδυασμό. Υπάρχει και πυροσβεστική σταμετώπισθεν για οτιδήποτε μπορεί να χρειαστεί. Αλλά αυτό είναι ένα φαινόμενο που πρέπει, θεωρώ, να το απομονώσει και η ίδια η τοπική κοινωνία. Νομίζω ότι η ευθύνη της τοπικής κοινωνίας αυτή την ώρα, σε αυτή την δεδομένη χρονική στιγμή, είναι να απομονώσει ακριβώς αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι τελικά θα προκαλέσουν ζημιά σε όλη αυτή την προσπάθεια, τόσο άμεσα όσο όμως και μακροπρόθεσμα, αν γίνεται κατανοητό αυτό που λέω. Μάλιστα, πάντως για να κλείσουμε και να γελάσουμε λιγάκι, το συζητάγαμε και με τον προηγούμενο συνάδελφο. Στο Βόλο δημιουργήθηκε σύλλογος κυνηγών λάθρομεταναστών, να ξέρεις. Δυστυχώς. Το πληροφορήθηκα πριν από λίγο. Για γέλια νομίζω είναι, δεν χρειάζεται καν να το πάρουμε στα σοβαρά. Μακάρι, να μείνουμε στα γέλια. Για μένα η ευχή μου είναι αυτή, Αλεξάνδρα, να μείνουμε στα γέλια και αυτό να αποτελεί μια ευχάριστη ανάμνηση και να μην φτάσει η στιγμή που θα δούμε τα χειρότερα, όπου τα χειρότερα, ξαναλέω, μπορεί να είναι είτε κοινωνικά, είτε να είναι άμεσα, να δημιουργηθεί δηλαδή ένα πρόβλημα σε όλη αυτή την επιχείρηση που έχει στηθεί στο ποτάμι και τις Καστανιές. Μάλιστα, Θανάση Τσολάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες σου και τη συζήτηση που είχαμε. Να ευχαριστήσουμε και τους τηλεθεατές μας που μας παρακολούθησαν. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο στις 7. Μπορείτε να μας παρακολουθείτε και ζωντανά στο attikatv.gr. Καλό βράδυ σε όλους σας.